Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενος του News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Συρίγο. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Δαμαβολίτη. Επαιτειακή αυτή η εβδομάδα και στο News Hub για τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και δεν θα μπορούσε να λείψει από τους προκεκλημένους μας ένα πρόσωπο όπως εσείς που έχετε δουλέψει πολύ πάνω σε αυτό το θέμα και θα ήθελα να μας βάλετε και να μας ξαναγείστε λίγο στους ιστορικούς διαδρόμους του παρελθόντος όσον αφορά την περίοδο αυτή μέσω των προσώπων αρχικά. Δηλαδή έχουμε τρία πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην τραγωδία της Κύπρου, είναι ο Ιωαννίδης, ο Κίσιγκερ και ο Μακάριος και θέλω μέσω των προσώπων να μας οδηγήσετε στα γεγονότα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε το εξής. Φέτος κλείνει 50 χρόνια από εκείνες τις τραγικές ημέρες και μάλιστα αυτός ο Ιούλιος είναι ο μαύρος Ιούλιος του 1974. Με συγχωρείτε. Όλα ξεκινάνε από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου. Το σύνθημα για το πραξικόπημα ήταν «Αλέξανδρος εισήχθη εις κλινικήν». Και υπήρχαν δύο ακόμη συνθήματα. Ο Αλέξανδρος πάει καλά σε περίπτωση που το πραξικόπημα εξελίσσεται ομαλώς και με επιτυχία για τους πραξικοπηματίες. Ο Αλέξανδρος ασθενή βαρέως ήταν το σύνθημα ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά. Στην πραγματικότητα όμως η εξέλιξη του πραξικοπήματος ήταν παντελώς αδιάφορη. Το βασικό ήταν ότι λόγω του πραξικοπήματος οι Τούρκοι είχαν αποκτήσει την ιδανική αφορμή για να επέμβουν στρατιωτικά στο νησί. Στο ερώτημά σας για τον Ιωαννίδη, θα μου επιτρέψετε να το πάρω γενικότερα με όλα τα πρόσωπα της Χούντας. Γιατί η Χούντα στράφηκε κατά του Μακαρίου. Πριν να πάμε εκεί, επειδή πιάσαμε το Μακάριο, μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση γιατί σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή που οι πάντες εκτιμούσαν ότι θα γίνει πραξικόπημα, ο Μακάριος σε εκείνο το σημείο το χρονικό στέλνει μια επιστολή στον Ιωάννη γιατί του ζητά να φύγουν οι Έλληνες εξωματικοί από το νησί και ένα χρόνο πριν βέβαια ο Παπαδόπουλος είχε δώσει την εντολή να φύγει ολόκληρη η μεραρχία. Ναι, πρέπει να δούμε, όχι ένα χρόνο πριν, αυτό είναι το 68. Να διευθυνήσω τα εξής. Το πρώτο είναι τι κατάσταση κρατούσε στην Κύπρο πριν το πραξικόπημα. Οι μεν Τούρκοι Κύπροι της Κύπρου, το 25% από αυτούς είχαν φύγει από τα σπίτια τους και έμεναν σε περίκλειστους θυλάκους που ήσαν διασκορπισμένοι σε όλη την επιφάνεια του νησιού και φρουρούνταν από την Εθνική Φρουρά και την αστυνομία. Αυτό δημιουργούσε αυτομάτως εντάσεις με την Τουρκία. Στην ελληνική κυπριακή πλευρά επικρατούσε εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα. Κύριος φορέας της ήταν μια οργάνωση που είχε συστήσει το 1971 ο στρατηγός Γρίβας υπό την ονομασία ΕΟΚΑ Β. Υποτίθεται συνέχεια της ΕΟΚΑ. ΕΟΚΑ σημαίνει τα αρχικά είναι Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών. ΕΟΚΑ Β ήταν η δεύτερη οργάνωση που έφτιαχνε ο Γρίβας και η οποία υποτίθεται ήθελε να οδηγήσει στην ένωση με την Ελλάδα αλλά το έκανε αυτό χρησιμοποιώντας εξαιρετικά βίαιους τρόπους. Από τα τέλη του 1973 και μετά προχωρούσε σε επιθέσεις κατά αστυνομικών τμήματων, σε δολοφονίες, σε απαγωγές και επίσης μια που αναφερθήκαμε στο Μακάριο να θυμίσω ότι μεταξύ 1970 και 1973 έγιναν δύο απόπειρες δολοφονίες κατά του ιδίου του Μακαρίου. Αντιστοίχως, ο Μακάριος είχε συστήσει ένα σώμα που ήταν φιλικό προς αυτόν, το Εφεδρικό Σώμα της Αστυνομίας, το οποίο εφεδρικό σώμα ασκούσε πολλές φορές υπερβολική βία εις βάρος των αντιπάλων του Μακαρίου. Είναι μία περίοδος στην οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι ο κρατικός μηχανισμός της Κύπρου ενεργούσε εν πολλής ως μακαριακός μηχανισμός. Παράλληλα στο νησί υπήρχαν διάφορες μικρότερες παρακρατικές ομάδες γρυβικών αντιμακαριακών από μια μεριά και μακαριακών από την άλλη μεριά. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές οι αντιμακαριακές ομάδες εξοπλίζονταν και είχαν την αμέριστη συμπαράσταση των ελλαδιτών αξιωματικών οι οποίοι βρίσκονταν στο νησί. Δηλαδή ο Μακάριος στο πρόσωπο των ελλαδιτών αξιωματικών έβλεπε καθημερινούς εχθρούς οι οποίοι δημιουργούσαν προβλήματα
στην λειτουργία του κράτους. Υποστήριζαν νεοκαβίτα, τις έδιναν όπλα, τις έδιναν καταφύγιο, τις έδιναν πληροφορίες, τις έδιναν τα πάντα. Άρα, η επιστολή που στέλνει στις 2 Ιουλίου στον Κιζίκη, τότε φερόμενος πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αφορά ακριβώς στην απομάκρυνση των αξιωματικών. Για την ακρίβεια, η φράση την οποία είχε αναφέρει ήτανε «Η στελεχούμενη και ελεγχόμενη υπό Ελλήνων αξιωματικών εθνική φρουρά υπήρξαν εξ αρχής ο ισέμψυχων και άψυχων υλικών κυριότερος τροφοδότης της ΕΟΚΑ Β». Και κατέληγε «Θα παρεκάλουν όπως ανακληθούν οι στελεχούντες στην εθνική φρουρά να αξιωματική εξ Ελλάδος». Εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Η επιστολή δεν οδήγησε στο πραξικόπημα. Το πραξικόπημα είχε αποφασιστεί μήνες πριν την άνοιξη του 1974. Επιτάχυν όμως εξελίξεις και οδήγησε στη γρηγορότερη εκδήλωση του πραξικοπήματος. Έτσι δηλαδή εξηγείται αυτή η ενέργεια του Μακαρίου που ενώ έβλεπε ότι οδεύουν προς τα εκεί τα πράγματα να στείλει μια τέτοια επιστολή. Ήταν λάθος του, θεωρώ. Αλλά σε εκείνη τη φάση, ξέρετε, αυτά τα λέμε εκ των υστέρων, ξέροντας τα γεγονότα που ακολούθησα. Σε εκείνη τη φάση έβλεπε ότι υπήρχε μια εντονότατη δράση ελλαδιτών αξιωματικών εις βάρος του και ζήτησε την απομάκρυνσή τους. Μάλιστα. Υπάρχει τώρα... Αν θέλετε να σας πω, επειδή το ακούω πολλές φορές, ποιο ήταν το κυριότερο λάθος του Μακαρίου. Κατά τη γνώμη μου, το κυριότερο λάθος του Μακαρίου ήταν ότι ενώ η Κύπρος είχε την εγγύηση τριών κρατών μελών του ΝΑΤΟ, της Ελλάδος, της Τουρκίας και της Βρετανίας, επέλεξε να μην μπει στο ΝΑΤΟ και να μπει στο κίνημα των αδεσμεύτων. Για μένα αυτό ήταν το κύριο λάθος του Μακαρίου. Μάλιστα. Το οποίο το πλώσαμε μετά με την τουρκική εισβολή. Αιτία ενός κακού δοθέντος λοιπόν. Επειδή όμως είπαμε λίγο για τον Ιωαννίδη, είπαμε για τον Μακάριο, θέλω να μας πείτε λίγο για τον ρόλο των Αμερικανών. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι σε συνεννόηση των Αμερικανών μέσω των πρακτορών της CIA με τον Ιωαννίδη, υπήρχε ένα momentum για να διαμορφωθούν οι συνθήκες να εισβάλλουν οι Τούρκοι και μετά να παρεύουν για να φέρουν σε συνεννόηση τις δύο πλευρές. Εκτιμάτε ότι στέκει μια τέτοια θεωρία? Λοιπόν, να πούμε δύο πράγματα για τον Ιωαννίδη τότε πριν απαντήσω στο ερώτημά σας. Ο Ιωαννίδης ήταν ένας άνθρωπος που είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ήταν ακραία μεγαλοειδεατιστής. Ήταν φανατικός αντικομουνιστής. Και παράλληλα είχε απόλυτη άγνοια της διεθνούς πολιτικής και διπλωματίας. Απόλυτη. Δεν ήξερε τι του γινόταν. Είχε μεγάλη επιρροή στους νεαρούς αξιωματικούς, διότι εν αντιθέσει προς τους άλλους χουντικούς, οι οποίοι μετά από κάποια χρόνια στην εξουσία πετάξαν τις στολές τους, άρχισαν να έχουν μια κλειδάτη ζωή, η οποία σημαίνει ότι υπήρχε διαφθορά και όλα αυτά τα πράγματα, ο Ιωαννίδης συνέχιζε να πηγαίνει κάθε μέρα στο Πεντάγωνο με ένα τζιπάκι. Δεν είχε κάποιο αυτοκίνητο ιδιαίτερα πολυτελές και κάτι ακόμη που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό. Ο Ιωαννίδης ήταν ένας από τους πλέον παρασημοφορημένους αξιωματικούς του ελληνικού στρατού. Από το 1940 και μετά είχε πάρει μέρος σε πλήστες όσες μάχες και κατά των Γερμανών στην Κρήτη και στη συνέχεια πολεμώντας με αντιστασιακές οργανώσεις και στον εμφύλιο πόλεμο. Ήτανε ο δεύτερος κατά σειρά ή ο τρίτος από πλευράς παρασύμων αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Ο πρώτος ήταν ο στρατηγός Κόρκας, αν δεν κάνω λάθος. Ένας θρύλος δηλαδή ο Κόρκας. Ο Ιωαννίδης ήταν λίγο μετά από τον Κόρκα, οπότε είχε υψηλή αποδοχή από τους νεαρούς αξιωματικούς. Δεν είχε ακολουθήσει τις απόψεις, τις στάσεις ζωής του Παπαδόπουλου και των άλλων και αυτό είχε κερδίσει εντυπώσεις. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν ο Ιωαννίδης επιμένει να μην εμφανίζεται προς τα έξω, να είναι ο λεγόμενος αόρατος δικτάτορ, αυτός να λειτουργεί τη χώρα και να έχει τυπικά απ' έξω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν τα φερέφωνά του, ήταν η αχύρα ανθρωπή του.
Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο Ιωαννίδης επιχειρεί πραξικόπημα στην Κύπρο εις βάρος του Μακαρίου. Για ποιο λόγο το επιχειρήσε? Διότι είχε την ψευδέστηση ότι μια πραξικοπηματική επιχείρηση στην Κύπρο θα γινόταν τελικώς αποδεκτή. Δηλαδή αντιλαμβανόταν την αδυναμία των ελληνικών θέσεων και πίστευε ότι θα κάνουμε μια πραξικοπηματική κίνηση, κάτι γρήγορο, και άλλοι θέλοντας και μη θα υποχρεωθούν να το αποδεχτούν. Γιατί θα είναι μια γρήγορη και πραξικοπηματική κίνηση. Προφανώς αυτό δεν του βγήκε. Και επιπλέον, μετά την πρόσφατη αποκάλυψη των συνομιλιών στο Πολεμικό Συμβούλιο της 20ης Ιουλίου 1974, ο Ιωαννίδης εμφανίζεται να λέει δύο φορές ότι οι Τούρκοι θα περιορίζονταν να καταλάβουν την Κερινία και συνέχεια θα σταματούσαν. Τώρα, του το είπε αυτό κάποιος πράκτορας της CIA, του το είπε η ίδια η CIA? Εκείνο που ξέρουμε με τα βεβαιότητας είναι ότι ο Ιωαννίδης δεν συνομιλούσε ποτέ με την Αμερικανική Πρεσβεία, συνομιλούσε όμως με πράκτορες της CIA, αλλά ποτέ με την Αμερικανική Πρεσβεία. Ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι κάτι του υποσχέθηκαν, δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο στοιχείο και φοβούμαι ότι δεν θα το μάθουμε ποτέ. Εάν δηλαδή κάποιος πράκτορας της CIA, κάποιος εκπρόσωπος της CIA, κάποιος οποιοσδήποτε, του έδωσε την εντύπωση ότι προχώρησε στο πραξικόπημα και μη στενοχωριέσαι, εμείς είμαστε εδώ από πίσω, οι Αμερικανοί. Η στάση του δυστυχώς ήταν τραγική, δηλαδή δεν έβλεπε το προφανές. Ποιο ήταν το προφανές? Οι Τούρκοι το 1964 είχαν βομβαρδίσει και την Τηλιρία και την πόλη της Χρυσογούς, επειδή η ελληνική κυπριακή πλευρά είχε επιτεθεί σε ένα χωριό τουρκοκυπριακό στα Κόκκινα. Το 1967 η Τουρκία είχε απειλήσει με εισβολή και πόλεμο, διότι η ελληνική κυπριακή πλευρά είχε επιτεθεί σε ένα άλλο τουρκοκυπριακό θύλακα, την Κοφίνου, και είχαν σκοτωθεί περίπου 20 άτομα. Όταν βλέπεις ότι για δύο θέματα ίσονος σημασίας, δηλαδή επιθέσεις σε τουρκοκυπριακούς θύλακες, η τουρκική πλευρά αντιδρά τόσο έντονα, η δεύτερη αντίδραση της οδήγησε στην απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας από την Κύπρο το 68, τότε καταλαβαίνεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το προφανές ο Ιωαννίδης δεν το καταλάβει, δυστυχώς. Έτσι φτάσαμε στο πραξικόπημα, το τραγικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Το πραξικόπημα. Ναι, ολοκληρώστε. Το πραξικόπημα είχε ένα χαρακτηριστικό. Δεν έγινε τις συνήθεις ώρες που γίνονται πραξικοπήματα, είναι 8 και 20 το πρωί. Γιατί? Διότι παρακολουθούσαν τα στρατόπεδα από τα οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει να ξεκινήσουν οι πραξικοπηματίες, θα παρακολουθούσαν άντρες φύλλα προσκύμενοι στο Μακάριο, το λεγόμενο εφεδρικό, οι οποίοι το παρακολουθούσαν από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί. 7 το πρωί πηγαίναν για ύπνο. Οπότε το πραξικόπημα ξεκίνησε 8 και 20 το πρωί, ακριβώς για να μην υπάρχει η δυνατότητα να αντιδράσουν. Από εκεί και πέρα, ο στόχος του πραξικοπήματος να σκοτωθεί ο Μακάριος δεν πέτυχε. Ο Κομπόκης, ένας από τους αρχιπραξικοπηματίες, ισχυρίζεται ότι ο στόχος δεν ήταν να σκοτωθεί ο Μακάριος, γι' αυτό δεν περικύκλωσαν πλήρως το Προεδρικό Μέγαρο, αλλά άφησαν να υπάρξει μια οδός διαφυγής. Οι πολύ βαριές μάχες που γίνανε γύρω από το Προεδρικό Μέγαρο βέβαιως δεν επιβεβαιώνουν κάτι τέτοιο. Και να πω και κάτι τελευταίο, γιατί με έχει πιάσει πολύ λογία. Δυστυχώς το πραξικόπημα του 1974 ήταν το πιο αιματηρό πραξικόπημα στην ελληνική ιστορία. Σκοτώθηκαν 94 άτομα. Είναι μεγαλύτερος αριθμός συνολικά από όσους έχουν σκοτωθεί σε πραξικοπήματα στην Ελλάδα από το 1909 μέχρι το 1973. Αν σε αυτό το σημείο, που βέβαια θέλω να μας πείτε λίγο για τον συσχετισμό δυνάμεων σε εκείνη τη φάση, τη χρονική, αν σε αυτό το σημείο η Ελλάδα απειλούσε με πόλεμο ευθέως και δεν είχαμε την αντίδραση του Ιωαννίδη. Ποιον απειλούσε με πόλεμο? Τουρκία. Ναι.
Εν μέσω ψυχρού πολέμου, πιστεύετε ότι δεν θα έκαναν παρέμβαση οι Αμερικανοί? Προσέξτε. Η Ελλάδα είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα τότε. Όλα τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, από τη Λέσβο και κάτω, ήταν είτε αιωλικώς είτε μερικώς αποσταλτικοποιημένα. Στα Δωδεκάνησα δηλαδή, η Τουρκία δεν χρειαζόταν να κάνει απόβαση. Αποβίβαση θα έκανε και θα ενημέρωνε ότι το νησί έχει περάσει στα χέρια των Τούρκων. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή, πλην του Εύρου που ήμασταν καλά εξοπλισμένοι, στις υπόλοιπες περιοχές δεν πηγαίναμε καλά. Και αυτό ήταν γνωστό στους Τούρκους. Μάλιστα. Έχουμε σειρά από αδυναμίες, δηλαδή. Σοβαρότατες. Επιπλέον, στην Κύπρο έχουμε ένα πρόβλημα, δεν έχουμε αεροπορία. Πράγμα το οποίο το ξέρουμε ότι δεν έχουμε αεροπορία. Δεν μπορεί να πετάξει η αεροπορία πάνω από το νησί και να μείνει αρκετές ώρες για να επιχειρήσει. Αυτό δημιουργεί πρακτικά προβλήματα. Δυστυχώς δεν λύσει τίποτα από αυτά υπόψη. Μάλιστα. Τώρα 50 χρόνια μετά, η επόμενη φάση... Μου θέσατε ένα ερώτημα για το Κίσιγκερ. Ναι. Για το Κίσιγκερ. Θα μου επιτρέψετε να απαντήσω σε άλλη εκπομπή σας για το τι θα κάνουμε 50 χρόνια μετά. Δεν ξεπετιέται, κύριε Δαμαβολίτη, με μία ερώτηση αυτό το σοβαρότατο θέμα. Όχι, εγώ ήθελα να μου πείτε αν η άρση του εμπάργου όπλων από τους Αμερικανούς και η έναρξη στρατηγικού διαλόγου με την Κύπρο, αν είναι ένα κομβικό σημείο που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, σε μια καλύτερη εξέλιξη την πορεία του Κυπριακού. Για να μπορέσει το εμπάργο όπλων να έχει αποτελέσματα, η διακοπή του εμπάργο όπλων, πρέπει να είναι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Αυτή τη στιγμή κάθε έτος ανανεώνεται. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ξεκινάμε να πάρουμε κάποιον εξοπλισμό η Κυπριακή Δημοκρατία, τελειώνει η διαδικασία του ενός έτους και πρέπει να ξαναβγεί καινούριο χρονικό όριο άλλου ενός έτους. Άρα δεν βολεύει το ένα έτος όπως είναι τώρα. Πρέπει για να μπορέσουμε να πάρουμε όπλα, η Κύπρος να εξοπλιστεί με σοβαρά όπλα, να έχει μεγαλύτερο περιθώριο από το ένα έτος. Τώρα, η στάση των Αμερικανών. Συγχωρείτε. Η στάση των Αμερικανών πρέπει να καταλάβουμε τι συνέβαινε στην Κύπρο εκείνη την περίοδο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι Παύλοι ήταν σε περιδίνηση λόγω του σκανδάλου Watergate. Μόνο ο Υπουργός Εξωτερικών, Χένρι Κίσιγκερ, ασχολείται με το Κυπριακό. Δηλαδή να φανταστείτε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος παραιτήθηκε, ο Νίξον, παραιτήθηκε μεταξύ πρώτου και δευτέρου Ατήλα. Το τελευταίο πράγμα που τους ενδιέφερε ήταν τι γίνεται στο εξωτερικό ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, ο Κίσιγκερ ασχολείται με το Κυπριακό και είχε πληροφορίες από τις αρχές του χρόνου ότι ο Ιωαννίδης προετοιμαζόταν να ανατρέψει το Μακάριο. Μία παρέμβαση του Κίσιγκερ θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα διαφορετικά. Ο Κίσιγκερ όμως προτίμησε να αφήσει τα πράγματα να εξελιχθούν, αντιλαμβανόμενος βέβαια την εξαιρετικά ισχυρή πιθανότητα τουρκικής εισβολής. Μάλιστα. Κύριε Συρίγκο, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση που μας κάνετε και το... Τα λέμε τις επόμενες μέρες για τουρκική εισβολή. Η πρόκληση δεν σταματάει εδώ, θα συνεχιστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ, να είστε καλά.